Διαβάζω πάντα από αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο «Βασανιστήρια και εξουσία» του Κυριάκου Σιμόπουλου. Και είμαι στο κεφάλαιο το μαρτυρολόγιο του υπόδουλου ελληνισμού. Ο ελληνικός κόσμος που μετά την κατάρρευση του Βυζαντινού κράτους υποδουλώθηκε στους Τούρκους, δέχτηκε τους νέους θεσμούς και κυρίως τις μεθόδους ποινική καταστολής χωρίς έκπληξη. Η βία της Οθωμανικής εξουσίας δεν ήταν πιο επαχθής από τη Βυζαντινή. Δεν παρατηρήθηκε, γι' αυτό, κλονισμός στο περιδικαίο αίσθημα των υποδούλων. Ο κολασμός, άλλωστε, των εγκλημάτων που στρέφονταν εναντίον της εξουσίας, δεν παρουσίαζε ουσιώδεις διαφορές. Οι ίδιες αγριότητες, η ίδια καταπίεση, βία και αυθαιρεσία. Όπως είναι γνωστό, οι Τούρκοι υιοθέτησαν θεσμούς και συνήθειες των Βυζαντινών σε πολλούς τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, αλλού αντιγράφοντας πιστά και αλλού με προσαρμογέ στα έθιμα και τι παραδόσει του, καταφανεί οι βυζαντινέ επιδράσει στην κρατική οργάνωση, στι κοινωνικέ δομέ, στο δίκαιο, στην καθημερινή ζωή και κυρίω στα ανακτορικά ήθη, του ανταγωνισμού, την αλληλοεξόντωση και τι κάθε λογή βαρβαρότητε. Αυτέ οι επιρροέ οφείλονταν στην μακραίωνη συμβίωση, άλλοτε ειρηνική και άλλοτε εμπόλεμη, στον ασιατικό χώρο και στι οικονομικέ και διπλωματικέ σχέσει που είχαν αναπτυχθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τον Οθωμανικό κόσμο. Ας μην λησμονούμε πως η Κωνσταντινούπολη στην τελευταία φάση της Βυζαντινής ιστορίας αποτελούσε μια νησίδα στον Μουσουλμανικό ωκεανό. Η εξουσία στο Οθωμανικό κράτος ήταν μία και ενιαία και εκπορευόταν από το Σουλτανικό Σεράι όπως επί Βυζαντινών από το Ιερόν Παλάτιον. Θεοκρατικά και τα δύο καθεστώτα. Οι Οθωμανοί είχαν αφομοιώσει πολλά στοιχεία από τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του Βυζαντίου, το τιμαριωτικό και το φορολογικό του σύστημα, την αρχή της συλλογική ευθύνη σε περίπτωση ανθρωποκτονία και άλλα. Το ίδιο τελετουργικό στην άσκηση τη εξουσία από τον ηγεμόνα, προσκυνήματα και ασπασμού στα υποδήματα. Στα σουλτανικά παλάτια αλλά και στη διοίκηση, οι ευνούχοι έπαιζαν σημαντικό ρόλο όπω και στο Βυζάντιο. Η ίδια βαρύγδουπη, πολυπληθής, πολυπίκυλη ιεραρχία, με του στομφώδη και κομικού τίτλου στα ενδότερα του παλατιού και στο άμεσο περιβάλλον του Μονάρχη. Στου σημαντικού αξιωματούχου των Βυζαντινών Ανακτόρων περιλαμβάνονταν ο πρώτο Βεστιάριο, διευθυντή τη Βασιλική ο χαρτουλάριος του Βεστιαρίου, ο κλεινό καστρίσιο τη Βασιλική τιμίας Τραπέζη, υπεύθυνο για τα γεύματα του Αυτοκράτορα ο Δομέστικος της Τραπέζης, ο Πρωτοσπαθάριος της Φιάλης, ο εγκιστάριος που ανασήκωνε τα παραπετάσματα της Τραπεζαρίας, ο νύψιστάριος, ο Πυγκέρνης, ο Βασιλικός Συνοχός, ο Παπίας Θυρορός του Μεγάλου Παλατιού, ο Λούστης, ο Βαλνιαρίτης, ο Επιτουλουτρού, ο Πρωτοεμβατάριος, ο Καλδάριος, ο Υποφορτισμένος για τη Θέρμανση, ο πρωτοκινηγός, ο πρωτοιερακάριος, ο σκουτέριος, ο λογοθέτης των πυμνίων, ο διετάριος επί του μαγειρίου, ο μέγας παπίας, ο επί των ρολογιών του παλατιού, ο σιλεντάριος επί των ακροάσεων, ο επί του κοιτώνος, οι σταυλοκόμητες και ακόμα οι υπερτιμη υπερτατη υπερρύλαμπροι, πανυπερσέβαστη, μεγαλοδοξότατη, μεγαλοεπιφανέστατη και άλλα και άλλα. Αντίστοιχα αξιώματα στο Σουλτανικό Σεράι, ο Καφετζίμπασης, τα Τσιμπούκ Ογλάν, τα παιδιά που προσφέρουν την καπνοσύριγγα στον Σουλτάνο, ο Μποσταντζίμπασης, υπεύθυνος για περιβόλια και μπαξέδες, ο Ζαγαρτζίμπασης, ο επί των λαγωνικών, ο Σιλαντάραγας, αυτός που φέρνει το σπαθί στον Σουλτάνο, <coughs> ο Διουλμπέν Αγάς, που χύνει νερό στον Σουλτάνο, ο Μπερμπέτσ ο Αρχικουρέας, ο Πεσκιρτζή που του δίνει την πετσέτα στο τραπέζι, ο Σοφρατζή που στρώνει το τραπέζι, ο Μαφλιτζή αγάς, ο αρχηγός των μικρών σκυλιών του Σουλτάνου, ο Ναυτιτζίαγας, ο αρχηγός των μεγάλων σκυλιών, ο Ντουντουτζίμπασης που φυλάει τις περούκες, ο Ντογκατζίμπασης, ο μεγάλος γερακάρης, ο χαλβατζιμπασή, ο επί των γλυκισμάτων του Σεραγιού και άλλοι και άλλοι. Οι ίδιες ραδιοργίες στο Σεράι, η ίδια αλληλοσπαραγμή στο σκότος των παρασκηνίων, ακόμα και στον γυναικονίτη, οι ίδιες λαϊκέ εξεγέρσεις από τους Πράσινους και τους Βένετους στο Βυζάντιο από τους γενίτσαρου επί Τουρκοκρατίας. Οι πρώτοι έκοβαν αυτοκρατορικά, οι άλλοι σουλτανικά κεφάλια. Το ίδιο εθιμοτυπικό στην παρουσίαση των ξένων διπλωματιών, αλλά και οι ίδιες παρασπονδίες.